Αυτή είναι μια ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του καύσωνα όταν ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ελαφριά, ανοιχτόχρωμη ενδυμασία, κατανάλωση πολλών υγρών με μικρά γεύματα και σίγουρα χρήση κλιματιστικών. Η λύση πάντως αυτή δημιουργεί ηλεκτρική υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα ενεργειακά ζητήματα και επιβάρηση του περιβάλλοντος, αλλά και κόστος για τους χρήστες που βλέπουν τους λογαριασμούς του ρεύματος να ανεβαίνουν στα ύψη τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτό λόγω της λειτουργίας των air condition. Μηχανήματα που ολοένα και περισσότερο ξεφυτρώνουν στους εξωτερικούς χώρους των κτηρίων, επιβαρύνοντας ακόμη και την τοπική θερμοκρασία των οικιστικών συγκροτημάτων, κυρίως των πόλεων. Αυτή πάντως είναι η μία πλευρά του νομίσματος, που κυρίως περιλαμβάνει τεχνητούς τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Η άλλη πλευρά είναι η φυσική, το υψόμετρο, το δάσος και οι οικισμοί που λόγω κυρίως των γεωγραφικών σημείων που είναι χτισμένοι να δίνουν λύση και απάντηση στον καύσωνα. Την περίοδο του καύσωνα καλό είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους και παίρνουν κάποια φάρμακα να αποφεύγουν να κυκλοφορούν και κυρίως από τις 10 μέχρι τις 3 που είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες και να κάθονται στο σπίτι και όταν χρειάζεται μόνο στις απογευματινές ώρες. Πώς προφυλασσόμαστε? Φοράμε τα γυαλιά, φοράμε καπέλα, έχουμε μαζί μας νερό, πίνουμε πολλά υγρά, τρώμε συχνά γεύματα, ελαφριά, αποφεύγουμε το υνόπνευμα και φυσικά όταν είμαστε σε κάποια θεραπευτική αγωγή, κάποιος ο οποίος πάσχει από χρόνια φρικτή πνευμονοπάθεια, πάσχει από υπέρταση, ζαχαρόδιαβη τύπου 1 ή 2, καλό είναι να επικοινωνεί με τον γιατρό. Γιατί πολλές φορές φάρμακα όπως είναι τα διουρητικά ρίχνουν την πίεση με αποτέλεσμα να έχουμε αισθήματα ζάλης, ναυτίας και φυσικά κάποια προβλήματα. Υπάρχουν κάποια έτσι πρώτα συμπτώματα, είπατε κάποια ναυτία που μας είναι ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να πάμε στον γιατρό? Λοιπόν, το πρώτο συμπτώμα είναι αίσθημα έντονος πονοκέφαλος, αίσθημα ζάλης, ναυτία, ταχυπαλμία, ταχύπνια, πτώση αρτηριακής πίεσης. Τα πρώτα συμπτώματα. Όταν όμως τώρα πέσουμε στο άλλο, το σύνδρομο θερμοπληξίας, εκεί πραγματικά τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε πυρετό πάνω από 40,5, ταχύπνια, ταχυκαρδία, δεν υπάρχει εφίδρωση τόσο αρτηριακής πίεσης. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με το περιβάλλον και με τους συνανθρώπους μας, λίθαργος και μπορεί να έχουμε και κόμμα. Αυτές είναι οι βαριά καταστάσεις, οι οποίες πρέπει... Η χρήση κλιματιστικού, κάποιοι σε μεγαλύτερη ηλικία ενδεχομένως φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το κλιματιστικό, επιβάλλει το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό στη φάση, δηλαδή στην περίοδο καύσωνα, ναι. Καλό είναι και οι ηλικιωμένοι. Τα παιδιά καλό είναι να έχουμε ένα περιβάλλον που είναι πιο δροσερό. Θα έχουν το δεκάθετο, δηλαδή ο ενήλικας μέσα στο σαλόνι και το κλιματιστικό σαλόνι, σε έναν άλλο χώρο όπου να δροσίζεται. Το ίδιο και με τα παιδιά. Και κυρίως τα βρέπει. Σας ευχαριστώ.